Γεια σας. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γεια σας. Γεια σου, κόκλα. Σε μένα μιλάς. Την κόμενος είσαι εσύ. Εγώ. Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά? Από τότε που τριγύρουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Τι είπατε! Ο αλετελό το καραφλό ελιστή που έως δεν είχε ανάγκη να πει τίποτα μαζαμίτσα. Μιλάει για εκείνον η γοητεία. Όταν σε δει κάποιο ερωτεύεται, όταν σε ερωτευτεί, που μπορεί να σε δει. Ποιο ήρθε? Ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου, λεβέντη μου. Όχι, γιατί? Γιατί δεν έχω δει στη ζωή μου μεγαλύτερο λουκουμά. Μένα είπε λουκουμά, Μαρίσα Καφιόρα. Μη μιλάς. Πες μου μόνο πότε θα με πας στον οδοντίατρο. Γιατί να σε πάω? Γιατί είσαι τόσο γλυκός που έπαθα τεριδόνα. Ανάθεμα την ομορφάδα μου, την τραβάω, καλονός. Σας εμπέσικο, κυρά μου. Δεν ενδιαφέρομαι. Αυτά λες και με τρελαίνεις. Τι θες, παιδάκι μου, από μένα? Ζωή είναι για σένα. Παμ. Τώρα ειλικρινά πιστεύεις ότι έχεις έστω και την παραμικρή ελπίδα να σε κοιτάξει ο υπονομαζόμενος Jason Statham του Βόλου? Ξέρεις ποιος με βλέπει έτσι? Ο Stevie Wonder. Η Ρίτα Σακελαρίου. Για μένα γράφει και το «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο». Θα τρελαθώ, εσύ είσαι ο Πέδαρος. Όχι, εγώ ήμουν το Μέγαρο. Ο Μπέο. Γιατί να είσαι ο Μπέος? Εάν έπρεπε να περιγράψω με 4 λέξεις την ευτυχία, θα έλεγα 2 φορές το ονοματιπώνυμό σου. Για σένα, κούρε μου. Ποιος είναι ο ορισμός της ευτυχίας με 4 μόνο λέξεις? Άσο σημείχρονο διπλό τελικό. Α, κοινωνώ το μυθιστικό σου άρωμα και η μυρωδιά σου μου θυμίζει Χριστούγεννα. Τι σου θυμίζω από τα Χριστούγεννα? Τη γέμιση της γαλοπούλας. Έχει ζαλίσει όλες τις αισθήσεις μου. Πτερός αυρέ μου, η όρασή μου έχει θολώσει. Τι είναι αυτό που βλέπω γύρω σου? Το κόκκινο του πάθους? Όχι, η αφρικανική σκόνη. Μας έχει του μανιάσει τις μέρες, γ***ω το φελέκι της. Είσαι τόσο άγριος που σε βλέπω και αναρωτιέμαι. Μήπως έχεις δραπετεύσει? Από τα όνειρά σου? Όχι, από το καταφύγιο του Αρακτούρου. Ζήτησε να πάρει το απόφαση. Δεν θα γίνει τίποτα μεταξύ μας. Μην πεις τίποτα άλλο. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Τέλος, είσαι άτριχος. Αυτό μόνο πες μου, τέλος. Βλέπω την καράφλα σου να γυαλίζει σαν πηγολαμπίδα και είναι σαν να βλέπω το Αλεξάνδερ στο Netflix. Μου τον θυμίζει πολύ στρατιλάτη μου. Τι σου θυμίζει από το μεγάλο Αλέξανδρο? Του Βουκεφάλα. Μην πλησιάζει τον καιρό και θα πάρει την αστυνομία. Εάν καλέσει την αστυνομία, θα περάσει αυτόφορο. Γιατί θα σε καταγγείλω για κλοπή. Γιατί τι σου κλέψα? Το μυαλό. Α, ο Γιάννης, Ζωή, κοίτα, σε ψάχνει. Ποιος Γιάννης? Ο Γιάννης. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Τι θες από μένα, Μαρή Μαγδαλό? Έλληνας είσαι. Δεν σου φαίνεται? Από πού νόμιζες ότι είμαι? Από το Λίβανο. Γιατί? Γιατί το βοηδίσιο σου το βλέμμα και τα σπατάσα το Λίβα. Αγόρανε χέλη από το Βόλο. Τι θες τέλος πάντων από μένα, ρε παιδάκι μου? Να σε προφυλάξω, Αχιλέα. Είδατε, κυρίες και κύριοι, τι κινδύνους κρύβει το deepfake και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να σας ξεγελάσει και να σας κλέψει τα λεφτά για να μην μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για τα 10.000 ευρώ. Και μην ξεχνάτε, από το Βόλο ως το Βόρειο Πόλο στέλνετε όσα μηνύματα θέλετε, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις δυνατότητες σας.